Βρεθούμε ζωντανά με τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, είναι ο δικηγόρος του Γιώργου Κιμούλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καπερνάρο. Καλό μεσημέρι, κυρία Γερμανού, και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κιμούλης από πέρυσι κιόλας, λίγες μέρες, μη σας πω και ένα 24ωρο μετά την εμφάνιση της κυρίας Δούκα στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα, το είχε δηλώσει ότι θα απαντήσει νομικά. Θα κινηθεί νομικά δηλαδή. Θα απαντούσε με κάποιο τρόπο, χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. Υλοποίησε τη δήλωσή του. Υλοποίησε τη δήλωσή του. Μάλιστα. Άφησε ένα περιθώριο, βέβαια. Πέρασε ένας χρόνος περίπου. Δηλαδή, έπαιξε ρόλο αυτό το διάστημα για την αποφασή του τώρα να κινηθεί. Για τη συλλογή του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού και με την προσμονή ότι το ΣΕΗ θα έπαιρνε μια καθαρά θέση υπέρ του ως μέλος του και θα είχε διασταυρώσει αν υφίστανται ή όχι αυτές τις καταγγελίες και οπωσδήποτε έπρεπε να τα πλαίσια της διακρύβωσης της ουσιαστικής αλήθειας να πάρει θέση και να πει ότι αυτά τα πράγματα είναι ασύστολα, είναι ανεπέριστα, είναι απαράδεκτα διότι είναι αναπόδεικτα. Και δεν το έκανε. Άρα απόφαση περίμενε λοιπόν από σεβασμό, θεσμικό σεβασμό, από θεσμικό σεβασμό στο σωματείο του να πάρει θέση. Απόφαση από το ΣΕΗ δεν έγινε και προέβη σε αυτό που έπρεπε, όπως δήλωσε, για να προστατεύσει τα δικαιώματά του και κυρίως την προσωπικότητά του. Γνωρίζουμε αν προσπάθησε να έρθει σε επαφή μετά τα γεγονότα πέρσι επί προσωπικού με κάποιον, με τη Ζέτα Δούκα, με τον Νίκο Ψαρά, με τη Δώρα Χρυσικού, πριν καταφύγει στη νομική οδό. Εικάζω, δεν το έχουμε συζητήσει αυτό, εικάζω όμως, κυρία Γερμανού, Κυρία Νικόλιζα. Ναι. Κυρία Νικόλιζα, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Εικάζω λοιπόν ότι δεν ήρθε σε επαφή, ως εκ του ότι είχε λάβει υπόψη το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι καταγγέλλοντες δεν είχαν έρθει σε επαφή μαζί του, έτσι ώστε να τον ενημερώσουν ή να προσπαθήσουν να διασταυρώσουν εάν πράγματι υπήρχε πρόθεση των όσων του καταμαρτυρούν και αν πράγματι είχε σκοπό να τις προσβάλλει ή διάφορα. Και όταν διεπίστωσε αυτό. Και όταν και οι ίδιοι κάποιοι δημοσιογράφοι εντός εκτός εισαγωγικών τα ανακοίνωσαν αυτά χωρίς να τον καλέσουν να διασταυρώσουν για την αλήθεια των καταγγελωμένων εντός εισαγωγικών όπως λέμε, τότε διεπίστωσε ότι πράγματι είχε αρχίσει αυτή η στόχευση της προσωπικότητάς του με σκοπό τη σπήλωσή του. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, απλώς το λέω επειδή αντανακλαστικά οι περισσότεροι από εμάς, αν ακούγαμε κάτι ψευδές, νομίζω ότι η πρώτη μας κίνηση θα ήταν να πάρουμε τηλέφωνο και να πούμε τι είναι αυτά που λες, είναι δυνατόν. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να διασταυρώνει τα στοιχεία, να προσπαθεί να διακριβώσει την αλήθεια. Εμείς ως εκπομπή, διότι ο δημοσιογράφος έχει καθήκον στην αλήθεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς ως εκπομπή παρακαλώ. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κιμούλη για να είμαστε απόλυτα εντάξει και με τη μία πλευρά και με την άλλη. Λοιπόν. Δεν ήθελε να δώσει απάντηση, δεν ήθελε να δώσει. Σας το αναγνωρίζω. Ναι. Σας το αναγνωρίζω, αλλά τότε ό,τι και να έλεγε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα γινόταν εμπιστευτό. Γιατί ναι. Ήταν τότε εκείνη η περίοδος που όποια καταγγελία θεωρείται ότι είναι βάσιμη και αληθινή. Σύμφωνοι. Και επειδή είχε εμπλακεί το όνομά του με ομότεχνούς του, που οι οποίοι είχαν φέρονται, κατηγορούνται ότι ναι. Διέπραξαν ποινικά αδικήματα και μάλιστα στιγερά ποινικά εγκλήματα, τον έβαλαν ως συμμετέχοντα. Για κάτι που δεν έκανε ποτέ, διότι ουδέποτε κατήγγειλε κάποιος επισήμως τον κύριο Κιμούλη για κάτι το οποίο είναι ποινικό σκολάσιμο. Μισό λεπτάκι. Διότι όπως μιλάμε, η ηρωνία και ο κακός τρόπος συμπεριφοράς δεν είναι ποινικό αδίκημα, αν υπήρχαν και αυτά. Για αυτά που είπαν τηλεοπτικά τουλάχιστον και στο ΣΕΗ, μιλάμε όμως νομικά για παραγεγραμμένα πλημελήματα. Άρα αυτό και στο ακροατήριο να έφτανε δεν θα προχώραγε. Καταρχάς μην βιάζεστε για τα παραγεγραμμένα πλημελήματα, διότι δεν έγινε ποτέ έγκληση για να πούμε ότι υπήρξε αποσβεστική προθεσμία και δεν εγκλητεύτηκε ο κατηγορούμενος, άρα έχει παραγραφεί. Καταρχάς δεν υπάρχουν πλημελήματα, διότι δεν υπάρχουν τα πλημελήματα, ονομάζομαι κάποια αδικήματα. Ναι. Όταν δεν υπάρχει αδίκημα, δεν υπάρχει ούτε πλημέλημα ούτε κακούργημα. Διότι αν θεωρήσει κάποιος ότι υπάρχει ένα πλημέλημα, προσφεύγει στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και το καταγγέλει.
Ναι, στις αστυνομικές αρχές. Στην ουσία, όχι δηλαδή, στην τηλεόραση. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Μας λέτε λοιπόν ότι η κυρία Δούκα, δανείζομαι με το όνομά της, ήταν εκείνη που το έκανε την καταγγελία. Ο κύριος Ψαράς και απλώς υποστήριξε και είπε ήμουν παρόν. Αρκέστηκε στο να τον καταγγείλει. Όχι, όχι μόνο, να σας διορθώσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι, παρακαλώ. Η κυρία Δούκα όταν κατήγγειλε ότι την χτύπησε, ναι. Αρκέστηκε σε αυτό. Ο κύριος Ψαράς και η κυρία Χρυσικού. Η κυρία Δώρα Χρυσικού. Η κυρία Δώρα Χρυσικού, ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι. Είπανε ότι τη χτύπησε και μάλιστα στο στέρνο. Ναι. Είναι ένα τέτοιο αδίκημα, πιστοποιείται εκείνη τη στιγμή. Έχετε εσείς κατά νου ότι θα μπορούσε η κυρία Ζέτα Δούκα, η οποία κατά την άποψή μου εκφράζει την γυναικεία δυναμικότητα, ότι δεν θα καλούσε το περιπολικό, δεν θα καλούσε δημοσιογράφους και κανάλια, ότι δεν θα έσπευδε... Αυτό δεν συνάδει το ΕΚΑΒ. Μην με διακόπτετε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνέβη. Δεν θα καλούσε το ΕΚΑΒ να την πάει στο νοσοκομείο. Δεν θα πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα να καταθέσει μια έγκληση όταν έχει υποστεί ένα τέτοιο αδίκημα. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, διότι απλά δεν συνέβη. Κύριε Καπερνάρο, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ούτε εμείς ούτε εσείς πώς αντιδρά ο καθένας στη στιγμή που συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ούτε εσείς ούτε εμείς. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς τι θα κάνατε εάν. Δεν ξέρω, δυστυχώς δεν ξέρω. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρετε, εάν σας χτυπούσα. Με συγχωρείτε. Να απαντήσω. Βεβαίως. Εάν σας χτυπούσα με κλωτσιά στο στέρνο, όπως λένε οι τρεις που ήταν εκεί. Δεν ξέρετε πώς θα αντιδρούσατε. Καθόλου. Να σας πω κάτι. Ακόμα και αν ξέρω. Μια εκπομπή στην τηλεόραση. Να σας απαντήσω, κύριε Καπερνάρο. Και θα αντιδρούσατε, επαναλαμβάνω, μετά από 13 χρόνια στην τηλεόραση. Μην φτάσουμε όμως πάλι στο γιατί τώρα. Γιατί είναι σαν να φτάνουμε τώρα στο γιατί τώρα, που είναι αυτό που απεχθανόμαστε ως εκπομπή. Να σας πω. Το εξηγεί η κυρία Ζέτα Δούκα γιατί τώρα. Το εξηγεί. Το εξηγεί. Η οποία προς τιμήν της. Ναι. Η οποία προς τιμήν της. Ναι. Ξεκίνησε τη συνέντευξη λέγοντας, να το ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει θέμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Μα ούτε στην αρχή. Προς τη μήνυση. Ναι, προς τη μήνυση. Έτσι ξεκίνησε τη συνέντευξή της. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει δείγμα σεξουαλικής παρενόχλησης, πολλό δε μάλλον σε συσχετισμό με τα άλλα αδικήματα ομότεχνών του, γιατί προς τι αυτή η καταγγελία μετά από 13 χρόνια σε μια εκπομπή στο Μέγκα. Μίλησε για κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν μίλησε για βιασμό, ούτε για σεξουαλική κακοποίηση. Μίλησε για κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο της. Γιατί ήταν ακριβώς λίγες μέρες. Κακοποιητική συμπεριφορά, κύριε. Ναι. Πανόπουλε, η κακοποιητική συμπεριφορά. Ναι. Κύριε Δημήτρη, η κακοποιητική συμπεριφορά έχει όνομα. Έχει ονοματεπώνυμο. Αλλιώς είναι αοριστολογία. Κακοποιητική συμπεριφορά ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Εδώ μου είπατε προηγουμένως ότι ένα δίκημα τέτοιο, αν σας κλωτσούσα εγώ στο στήθος, δεν ξέρατε πώς θα αντιδρούσατε. Η κακοποιητική συμπεριφορά, μπορείτε να μου πείτε τι ονοματεπώνυμο έχει, τι ήταν, τι συγκεκριμένο αδίκημα εκείνη τη στιγμή επιτελείτο. Εσείς γνωρίζετε η κακοποιητική συμπεριφορά. Εσείς γνωρίζετε μια κλωτσιά. Τι είδος κακοποιητική συμπεριφορά είναι αυτή. Αν θέλετε να σας πούμε τώρα, αν είναι σωματική βλάβη, αυτό θέλετε να σας πω τώρα. Δεν είμαι δικηγόρος. Βεβαίως, αυτό. Ακούστε, σας λέω το εξής. Αυτό είναι αδίκημα. Το να σηκώσει ένα στο πόδι του και να χτυπήσει έναν άλλον άνθρωπο. Ωραία. Είναι ένα αδίκημα. Το αδίκημα αυτό βαθμολογείται από τον ιατροδικαστή. Πάμε στην αστυνομία, το καταγγέλουμε, παίρνουμε χαρτί από την αστυνομία, πάμε στον ιατροδικαστή και ο ιατροδικαστής μας λέει τι σωματική βλάβη είναι αυτό το αδίκημα. Αυτό δεν έγινε. Αρκούμαστε λοιπόν, αντί να το καταγγείλουμε στις αρμόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, ναι, το αφήνουμε και μετά από 13 χρόνια το θυμόμαστε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση και το ονομάζουμε κακοποιητική συμπεριφορά. Νομίζω πως έχει κάποια διαφορά το ένα με το άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Το κατανοήσατε, πιστεύω. Ναι, ναι. Να ρωτήσω. Ραφαλίδης, λέγομαι, κύριε Καπερνάρο. Στην αρχή της αγωγής σας τονίζετε το γεγονός ότι δεν έγινε κάποια επίσημη καταγγελία. Αυτό που μας λέτε. Τώρα μπορεί να προκύψει ενδεχομένως ως απάντηση στη δική σας αγωγή. Δεν το γνωρίζω. Δεν ακούω. Δεν με ακούτε. Λέω. Ακούω. Με ακούτε τώρα. Μήπως τώρα μας ακούτε. Χάθηκε επικοινωνία. Ναι, τη σύνδεση υπάρχει κάποιο θέμα. Μας ακούει ο κύριος Καπερνάρος. Κάτι ξυμεί με το τηλέφωνό του. Μήπως με ακούτε τώρα και... Ή μάλλον έπεσε η μπαταρία, το Bluetooth. Ναι. Okay. Τώρα μας ακούτε κάπως καλύτερα.
Σας ακούω καλά. Σας ωραία. Θα σας ρωτούσα λοιπόν το εξής. Στην αγωγή σας αρχικά λέτε και τονίζετε το γεγονός πως δεν έγινε κάποια επίσημη καταγγελία. Αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να προκύψει τώρα ως απάντηση στη δική σας αγωγή. Και αναρωτιέμαι, η ύπαρξη ενός αυτόπτη μάρτυρα, όπως είναι ο Νίκος Ψαράς, στο δικαστήριο δεν έχει κάποια βαρύτητα? Δηλαδή, μόνο το γεγονός ότι ο κύριος Κιμούλης λέει ότι δεν συνέβη ποτέ θα μετρήσει στο αποτέλεσμα της δίκης? Ακούστε. Τρεις άνθρωποι, ένας άνθρωπος με άλλους δύο δίπλα του, μπορούν να κατασκευάσουν ένα περιστατικό και να το ονομάσουν αδίκημα, κακοποιητική συμπεριφορά, όπως αλλιώς μπορεί να το νοήσει ο καθένας. Ο Κιμούλης ήταν μόνος του. Το γεγονός ότι μπορούσε να χτυπήσει μία κυρία, λόγω του χώρου δεν μπορεί να γίνει, γιατί ήδη έχουμε και σχέδια, πως δεν μπορούσε να γίνει λόγω της στενότητας του χώρου. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να σας χτυπάει με κλωτσιά στο στήθος, στο στέρνο, όπως είπε ο κύριος, το διευκρίνησε ο κύριος Ψαράς και η κυρία Χρυσικού. Ναι. Λοιπόν, στο στέρνο. Δεν είναι δυνατόν εκείνη την ώρα και όταν επικαλείστε ότι πάθατε και κολάψους να μην καλέσετε το ΕΚΑΒ. Δεν είναι δυνατόν όταν γίνεται καλά μέσα στο 24ωρο να μην το καταγγείλετε, να μην κάνουμε τώρα άσκοπε επαναλήψει. Εμένα με ενδιαφέρει μετά από 13 χρόνια. Ό,τι άλλο να ρωτήσω. Να έρχεστε μετά από 13 χρόνια. Ωραία. Πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή να κληθούν να αποδείξουν ότι πράγματι είναι αληθινό που δεν είναι. Ωραία. Τι να πούμε τώρα. Εγώ θα σας το αντιστρέψω λοιπόν το ερώτημα. Ο κύριος Κιμούλης μπορεί να υποστηρίξει ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν? Αν υποθέσουμε ότι η μία πλευρά δεν μπορεί να αποδείξει ότι συνέβησαν, ο εντολέας σας μπορεί, έχει τα όπλα να αποδείξει ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν? Του αρκεί το γεγονός ότι η άλλη πλευρά δεν μπορεί να αποδείξει ότι συνέβησαν. Αυτό μόνο, δηλαδή εγώ φαντάστηκα ότι θα είχε κάποια... Όχι. Αφού δεν έγινε δικαστήριο, δεν υπάρχει τέτοια υπόθεση, άρα μπορεί ο κύριος Κιμούλης... Αποδεικνύεται, ακούστε με, ναι, σας ακούμε, μην βγάλετε συμπεράσματα. Όχι, σας ακούμε. Μην βγάλετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι δεν έγινε, διότι αν γινότανε υπό κανονικές συνθήκες, με βάση τη λογική και τα διδάγματα κοινής πείρας, δεν είναι δυνατόν ένας δυναμικός χαρακτήρας όπως η κυρία Ζέτα Δούκα, η οποία βγαίνει μετά από 13 χρόνια λόγω του Me Too και τα καταγράφει αυτά στην τηλεόραση και είναι πολύ καλά κάνει με τον τρόπο που εκείνη το σκέπτεται, κατά αυτήν την έννοια δίνει μια δυναμικότητα, εκφράζει μια δυναμικότητα. Δεν θα μπορούσε η κυρία Δούκα, λέω εγώ και υποστηρίζω, να μην καλέσει το ΕΚΑΒ, να μην καλέσει το ΕΚΑΤΟ, να μην καλέσει τα κανάλια και να μην πάει στην αστυνομία να το καταγγείλει. Έτσι κάνει, νομίζω, φυσιολογικά, φυσικά, λογικά. Δηλαδή, κύριε Καπερνάρο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατήγγειλαν τώρα πράγματα που τους είχαν συμβεί πριν τόσα χρόνια δεν είναι φυσιολογικοί? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς φοβισμένους ανθρώπους που τους δόθηκε η ευκαιρία τώρα να μιλήσουν. Ακούστε. Άλλο αυτό. Και άλλο να λέω ότι υπέστην ένα γεγονός που αποτελούσε ποινικό αδίκημα και δεν πήγα να το καταμαρτυρήσω, δεν πήγα να το καταγγείλω, δεν πήγα να καταθέσω ένα σχετικό έγγραφο στα αρμόδια όργανα. Όταν βγαίνει και λέει ότι υπήρξαν αδικήματα, ρωτάει κάποιος, γιατί κυρία μου δεν τα κατήγγειλες όταν έπρεπε? Επίσης τότε δεν υπήρχε MeToo τότε. Κύριε Καπερνάρο, τότε δεν υπήρχε MeToo. Ήταν η πρώτη η οποία μίλησε. Δηλαδή ήταν μόνο στον χώρο του αθλητισμού. Έτσι, δεν υπήρχε δηλαδή να πεις ότι είχε τη φόρα. Ναι, τη φόρα αυτή του MeToo. Δεν ήταν με τέτοια φόρα. Το έπαθα κι εγώ. Μου συνέβη και εμένα. Επειδή το αναφέρατε ότι ήταν τότε στο πλαίσιο εκείνο. Δεν είχε τότε το πλαίσιο ακόμα. Ένας-ένας θα μιλάει για να ακούγεται και ο Καπερνάρος από τον εκνευρισμό. Απαντήστε, βέβαια. Να απαντήσω. Ναι. Όταν πάτε έγκαιρα στα αρμόδια όργανα και καταγγείλετε ένα γεγονός, με καλεί το αρμόδιο όργανο να εκφέρω την άποψή μου, να απολογηθώ, να δώσω εξηγήσεις. Και εκεί μπορώ και εγώ να προστατεύσω τα δικαιώματά μου και να διεκδικήσω τα συμφέροντά μου. Όταν δεν πάτε στα αρμόδια όργανα και δεν με καλεί να επιβεβαιώσω ή να αποδείξω με την απολογία μου ή με έγγραφες εξηγήσεις, αν αυτά είναι αληθινά ή όχι, μετά από 13 χρόνια που δεν με καλεί κανένας, παρά μόνο η ηθική του καθενός, με τα μη του και τα, ξέρω εγώ, τα του, πώς θα εγώ θα αποδείξω ότι αυτά εις πράγμαση είναι αληθινά ή είναι ψευδή? Ωραία, θα... Ο καθένας τώρα μπορεί να βγει μετά από 15 εδώ χρόνια και να πει εγώ την άλλη φορά, υπέστην αυτό και λέτε ποια φορά μετά από 15 χρόνια.
Έχει τη βαρύτητά του κι αυτό. Εγώ πιστεύω. Καταλάβατε. Ή έχει την ελαφρότητά του, ή έχει τη ρηχότητά του, ή έχει την αβασιμότητά του, όπως θέλετε. Αυτή είναι η πολύ σεβαστή δική σας πλευρά. Πιστεύω ότι κάθε δικηγόρος θέλει να έχει μπροστά του γεγονότα, να έχει μπροστά του αποδείξεις απτές. Να σας ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε να αντιστρέψω τους όρους. Ναι. Κυρία Γερμανού. Ναι. Να αντιστρέψω, μου επιτρέπετε. Σας επιτρέπω. Τώρα φυσικά να ρωτήσω εγώ εσάς. Ναι. Που σας ξέρω πολύ καλά. Ναι. Έτσι. Εσάς, εάν εγώ σας κλωτσούσα κάτω από αυτές τις συνθήκες, στο στέρνο, θα περιμένατε 13 χρόνια να βγείτε να τα καταγγείλετε σε ένα κανάλι, όταν όπως λέτε εσείς, πάθατε κολάψους, δηλαδή ψυχολογική και σωματική κατάρρευση. Οτιδήποτε και αν σας απαντήσω εγώ, θα είναι σαν να κάνω μάθημα σε οποιοδήποτε νέο κορίτσι, γιατί νομίζω ότι η Ζέτα δεν ήταν στην επαγγελματική κατάσταση που είναι τώρα, ήταν πολύ πιο νέα και πολύ πιο άπειρη όταν τη συνέβη αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία τι θα έκανα εγώ, κύριε Καπερνάρο. Σημασία έχει ότι πρέπει αυτό να βγαίνουν, όχι, να βγαίνουν μαθήματα. Ναι. Να βγαίνουν μαθήματα από αυτή την εκπομπή. Πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά ή και οι μεγάλοι ότι όταν κάποιος σου προκαλεί ένα αδίκημα που αποτελεί ποινικό έγκλημα, πρέπει να πας στα αρμόδια όργανα να το καταγγείλεις. Ιδανικά να υπόλοιπα είναι λόγια, αυτό. Είναι αυτό. Άρα ούτε το πειθαρχικό του ΣΕΗ έκανε τη δουλειά του, κατά τη γνώμη σας, πολύ καλά τότε. Έχω την εντύπωση ότι έχετε διαβάσει πολύ προσεκτικά την αγωγή, τις αγωγές, ναι, και είδατε ότι αποτελούν μόνο γεγονότα. Έτσι, διότι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, διότι είναι καταγεγραμμένα, απομαγνητοφωνημένα και απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις. Καθώς και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του ΣΕΗ. Ναι. Οπότε ό,τι αναφέρομαι στις αγωγές είναι απόλυτα βάσιμα και απόλυτα στην κρίση σας, που θα, άμα τα κρίνετε αντικειμενικά, θα διαπιστώσετε ότι είναι αληθινά. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε αντικειμενικοί και ξέρετε, όσο και αν προσπαθούμε να μην κάνουμε τους τηλεδικαστές, πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα πολλές φορές και παρασυρώμαστε από το... Ναι. Σας εύχομαι, γιατί ξέρω ότι προσπαθείτε, και εύχομαι να ευωδώνονται οι προσπάθειές σας, αλλά να ξέρετε ότι ο κύριος Σιμούλης υπέστη τηλεανάκριση, τηλεδίκη, τηλεκαταδίκη και τηλεδολοφονία της προσωπικότητάς του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, κύριε Καπερνάρο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό σας. Επίσης.